σκότωσε την 9χρονη αδελφή του. Συνδεόμαστε τώρα ζωντανά με τη συνάδελφο Στέλλα Σάβα που βρίσκεται στο σημείο. Στέλλα, καλησπέρα. Είναι μια τραγωδία που δεν μπορεί να χωρέσει ο ανθρώπινος νους. Πρωτοφανής η τραγωδία για τα κυπριακά δεδομένα που εκτελήθηκε πριν από λίγο στη Λάρνακα. Βρίσκεσαι εκεί. Πες μας τι λέει το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Στέλλα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα. Βρισκόμαστε εδώ, στην οδό Αρχιεπισκοπού Κυρίλου, στην περιοχή Αγίου Ιωάννη, στην Λάρνακα, όπου γύρω στις 5 το απόγευμα εξελίχθηκε μια σύλληπτη τραγωδία που δεν μπορεί να χωρέσει ο ανθρώπινος νους. 13χρονο αγοράκι μαχαίρωσε την 9χρονη αδελφή του κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται και δυστυχώς το κοριτσάκι είναι νεκρό. Να τα πάρουμε όμως από την αρχή, Στέλλα. Στις 5 το απόγευμα το κοριτσάκι εντόπισε νεκρό ο πατέρας τους, ο οποίος εκείνη τη στιγμή δεν ήταν στο σπίτι. Έλειπε για κάποιες ώρες από το σπίτι και ενώ επέστρεψε είδε αυτό το αποτρόπαιο θέαμα, δηλαδή το κοριτσάκι του εμόφυρτο στο σπίτι. Τα παιδιά ήταν μόνα τους στο σπίτι. Αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία. Τα παιδιά ήταν μόνα τους στο σπίτι, Στέλλα. Ναι, τα παιδιά ήταν μόνα τους στο σπίτι. Οι γονείς είναι διαζευμένοι, Στέλλα. Πρόκειται για οικογένεια από την Ρουμανία, όπως μας αναφέρουν εδώ οι γείτονες της οικογένειας. Τα ανήλικα παιδάκια ήταν μόνα τους στο σπίτι. Ο πατέρας έλειπε εκείνη τη στιγμή για δουλειά και επέστρεψε τυχαία στο σπίτι γύρω στις 5 το απόγευμα, όπου είδε με τα μάτια του το κοριτσάκι του εμόφυρτο στο σπίτι. Αμέσως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν αυτός που ειδοποίησε την αστυνομία. Εδώ στο τραγικό σημείο έφτασε πρώτα το ασθενοφόρο που μετέφερε το κοριτσάκι στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, όπου δυστυχώς εκεί οι γιατροί απλά διαπίστωσαν τον θάνατό του. Έφερε, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, 4 με 5 μαχαιριές στο σωματάκι του. Ο 13χρονος οδηγήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας. Στέλλα, δεν έχει συλληφθεί, καθώς προκύπτει ένα ζήτημα πως είναι ποινικά ανεύθυνο πρόσωπο, καθώς είναι κάτω των 15 ετών. Γι' αυτό το θέμα, Στέλλα, όπως έχουμε ενημερωθεί, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη στην αστυνομία με όλους τους αρμόδιες φορείς για να δουν πώς θα χειριστούν το θέμα μαζί με το 13χρονο αγοράκι που φέρεται ότι σκότωσε την αδερφή του γύρω στις 5 το απόγευμα εδώ στην Λάρνακα. Τώρα βρίσκεται όπως στο βάθος είναι το σπίτι, Στέλλα. Το βλέπουμε και στα πλάνα μας, Στέλλα, αυτή την ώρα. Γίνονται έρευνες από την αστυνομία. Υπάρχει ισχυρή παρουσία της αστυνομίας εδώ στο σπίτι. Πριν από λίγο έφυγαν οι ιατροδικαστές Νικόλας Χαραλάμπους και Σοφοκλής Σοφοκλέος, όπου διενήργησαν αυτοψία στη σκηνή. Δεν μας έδωσαν περισσότερες πληροφορίες πέραν του ότι αύριο αναμένεται να διενεργηθεί η νενομισμένη νεκροτομή επί της σωρού του άτυχου κοριτσιού και εκεί θα έχουμε αποτέλεσμα για τις ακριβείς μαχαιριές που κατάφερε δυστυχώς ο αδερφός της στο σώμα της. Στέλλα, αυτή τη στιγμή το 9χρονο. Μας μίλησαν οι γείτονες εδώ της περιοχής. Ναι, βεβαίως, θα δούμε και και τη δήλωση του γείτονα και θα μας μεταφέρεις και τι είπε. Το 9χρονο αγοράκι αυτή τη στιγμή που βρίσκεται. Το 13χρονο αγοράκι βρίσκεται μαζί στην αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας μαζί με όλους τους υπευθύνους, ενώ οι γονείς του άτυχου κοριτσιού, η μητέρα και ο πατέρας, βρίσκονται στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρνακας. Να πω, δεν θυμάμαι αν το είπα, πως οι γονείς είναι χωρισμένοι και την κηδεμονία των παιδιών έχει αναλάβει ο πατέρας. Γι' αυτό και έμεναν μαζί του. Εκείνη τη στιγμή ο πατέρας έλειπε από το σπίτι για δουλειά, όπως μας αναφέρθηκε, και επέστρεψε τυχαία γύρω στις 5 το απόγευμα, όπου είδε με τα ίδια του τα μάτια το κοριτσάκι του εμόφυρτο στο έδαφος. Στέλλα, έχεις πληροφορίες και από γείτονα όμως που περιγράφει ενδεχομένως κάποιες λεπτομέρειες για το συμβάν, για το τι είχε γίνει λίγο πριν. Θέλεις να μας μεταφέρεις τις πληροφορίες και να δούμε και την δήλωσή του? Λοιπόν, να πούμε πως η γειτονιά είναι όλη στο πόδι εδώ έξω. Δεν πιστεύει αυτό που έγινε. Δεν μπορεί να χωρέσει ο νους τους ότι οι γείτονές τους, τα δύο παιδάκια, τα οποία μας χαρακτήρισαν φιλήσυχα, Στέλλα, έχουμε να πούμε. Οι μόνες μαρτυρίες που έχουμε για τον 13χρονο είναι ότι είχε παραβατική συμπεριφορά, την οποία εκδήλωνε και στο σχολείο του, Στέλλα. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, το παιδάκι φέρεται να αντιμετώπιζε, σύμφωνα και με τους γείτονες, κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Στέλλα, τα οποία όλα αυτά είναι πληροφορίες. Είναι πληροφορίες των γειτόνων που δεν μπορούμε να τα υιοθετήσουμε.
Είναι ότι αυτά που μας λένε οι γείτονες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν προκύψει οτιδήποτε άλλο, θα συνδεθούμε αμέσως μαζί σου. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τη δήλωση του γείτονα που έχει γίνει πριν από λίγο.